Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καστοριάς κυρίου κυρίου Σεραφείμ. Μητροπολίτα Σερβίων και Κοζάνης κύριε Παύλο, θέλω εκ μέρους του Ιερού Κλήρου των Αρχόντων αλλά και του λαού του Θεού να σας καλωσορίσω απόψε στην πόλη μας και στον Πανκαστοριανό αυτό συλλαλητήριο. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ευλογία σας και το αγωνιστικό σας παράδειγμα το οποίο μας δίνετε. Σας ευγνωμονώ από καρδίας. Συναχθήκαμε απόψε, σεβασμιότατε, αγαπητοί μου συμπατριώτες Καστοριανοί, για να δώσουμε σήμερα τη δική μας μαρτυρία για τη Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μία και θα είναι πάντοτε μία και θα είναι... στη Βυζαντινή μας πόλη κάτω από τη σκιά των Βυζαντινών μας ναών αλλά και το άγρυπνο μάτι του εθνεγέρτη Γερμανού Καραβαγγέλη και του πρωτομάρτυρα του Μακεδονικού Αγώνος Παύλου Μπελά. Σαν πολύτιμο θησαυρό κατέχει η πόλη μας για να διατρανώσουμε απόψε πως δεν χαρίζουμε το όνομα της Μακεδονίας στο γειτονικό κρατήδιο, γιατί δεν έχει αυτό το κρατήδιο καμία σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Συναχθήκαμε για να ενώσουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και να δηλώσουμε πως η Μακεδονία, η πατρίδα μας, η μάνα μας, στην οποία γεννηθήκαμε, στην οποία μεγαλώσαμε, είναι μία και ελληνική. Συναχθήκαμε για τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συναχθήκαμε για τη Μακεδονία του Αποστόλου Παύλου. Σε ποια γλώσσα μίλησε στο ενύπνιο του Αποστόλου ο Μακεδόνας εκείνος στην Τροάδα ζητώντας να έρθει στην Μακεδονία, καθώς μας αναφέρει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων στην ελληνική? Σε ποια γλώσσα έγραψε στους Φιλιππισίους της εποχής του και στους Θεσσαλονικείς τις δυο επιστολές ο Απόστολος στην ελληνική? Σε ποια γλώσσα διδάχτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος από τον δάσκαλό του τον Αριστοτέλη στην ελληνική? Η Μακεδονία λοιπόν, η Μακεδονία λοιπόν, η Μακεδονία λοιπόν, η Μακεδονία, η Μακεδονία λοιπόν, είναι ελληνική. Η Μακεδονία λοιπόν δεν είναι ο Μαχαλάς,
Ο κάθε μαχαλάς που μπορεί να έχει σήμερα την αλφα ονομασία και μετά από λίγα χρόνια να έχει μια διαφορετική ονομασία. Η Μακεδονία είναι το θεμέλιο του παγκοσμίου πολιτισμού. Γι' αυτό και πολύ σωστά η Ιερά Σύνοδος τόνισε πως δεν χαρίζουμε σε κανέναν το όνομα της Μακεδονίας. Επιτρέψτε μου όμως αυτή τη σύναξη για τη Μακεδονία να μεταφέρω κάποιες δηλώσεις των ίδιων των Σκοπιανών σχετικά με την καταγωγή τους και τη σχέση τους με τη Μακεδονία. Στις 3 Ιουνίου του 1992 ο πρώην πρόεδρος των Σκοπίων κύριο Γκλιγκόροφ ομολόγησε για την εθνική τους ταυτότητα. Ξέρετε τι είπε? Είμαστε Σλάβοι και ήρθαμε στον τόπο αυτό στη Μακεδονία αιώνες μετά τους αρχαίους Μακεδόνες και τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον τόπο αυτό, ούτε και με την ιστορία του. Είμαστε σλαβικής καταγωγής και θα πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε να υποστηρίζουμε ότι και οι πρωτόπλαστοι είναι δήθεν Μακεδόνες και ο παράδεισος μας ανήκει. Φυσικά δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση η παραπάνω δήλωση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Δήμαρχος των Σκοπίων και σχεδιαστής της Εθνικής Σημαίας, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε «Η δημοκρατία της Μακεδονίας εφευρέθηκε με τεχνικό τρόπο και ιδρύθηκε στα πλαίσια της Γιουγκοσλαβίας στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε ιδρύθηκε και ο μακεδονικός πολιτισμός, η μακεδονική γλώσσα, τα μακεδονικά σύμβολα και όλα τα καλλιτεχνικά επιτηδεύματα. Αφού λοιπόν τα λένε εκείνοι, εμείς σήμερα θα τους χαρίσουμε το όνομά μας, τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας». Μας οι προδότες που λένε. Όχι μόνο οι παραπάνω, αλλά και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων, Γεωργιεύσκη, όταν βρέθηκε ενώπιον δημοσιογράφου, ο οποίος τον κατηγόρησε πως προσπαθεί να καταστρέψει την μακεδονική ταυτότητα, αυτός είπε τα εξής αξιομνημόνευτα και αποκαλυπτικά, τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. «Θέλουμε να κλέψουμε από τους Έλληνες, από τους Βουλγάρους, από τους Αλβανούς, γιατί πρέπει να εφεύρουμε ιστορίες πως είμαστε ο πρώτος και αρχαιότερος λαός στον κόσμο». Εξίσου συγκλονιστικές είναι και οι αποκαλύψεις του σε άλλη συνέντευξή του. «Οι Μακεδόνες», λέει, «δεν υπήρξαν ως ξεχωριστός πολιτισμός. 120-130 χρόνια πριν από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο πρόγονός του Αλέξανδρος ο πρώτος συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποδεικνύοντας την ελληνική καταγωγή του από την Πελοπόννησο. Από τότε λοιπόν, για τα επόμενα χρόνια, μέχρι και τη γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Μακεδονία αποτελεί μέρος του ελληνικού κόσμου. Η Μακεδονία μέρος του ελληνικού κόσμου. Και συμμετέχει, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, σε κάθε αθλητικό αγώνα και συνέδριο και πόλεμο και σε όλα τα θρησκευτικά δρόμενα, για να προσθέσει εν συνεχεία πως ο Αλέξανδρος όπου νίκησε, νίκησε με το ελληνικό όνομα, όπου άφησε κάποιο ίχνος της καταγωγής του, και έχουμε εκατοντάδες μνημεία όπου ξεκινάει με τις λέξεις «Εγώ Έλληνας, γιος Έλληνα Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Έλληνας, ο Μακεδόνας». Πώς λοιπόν θα δεχθούμε μια τέτοια ονομασία σύνθετη για τη γειτονική χώρα,
όταν οι ίδιοι δηλώνουν την καταγωγή τους, την γλώσσα τους και την εθνότητά τους. Οι κάτοικοι των Σκοπίων πριν από το 1944 δήλωναν Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι και Αλβανοί. Πώς θα δώσουμε λοιπόν την ονομασία σε ένα κρατήδιο που ο δικτάτορ Τίτο το 1944 το ανακήρυξε επισήμως ως λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας και κατασκεύασε έθνος, ιστορία, γλώσσα, ακαδημία και άλλους μηχανισμούς για να μπορεί να διεκδικεί εδάφη από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Μήπως, αγαπητοί μου πατριώτες, θα συμβεί και σε μας εκείνο το οποίο έγινε με την Ιορδανία? Ονομάστηκε Υπερ-Ιορδανία και σήμερα ονομάζεται και αποκαλείται από όλους Ιορδανία. Αυτό θα γίνει και με το κρατήδιο αυτό. Θα το ονομάσουν όπως θα το ονομάσουν και στο τέλος θα μείνει Μακεδονία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και ο λόγος μας να είναι ξεκάθαρος και αληθινός. Πως δεν πρέπει να προδώσουμε την ταυτότητά μας και την ιστορία μας και να χαρίσουμε το όνομα της Μακεδονίας σε κανέναν. Εάν πράγματι θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως έθνος, ως Έλληνες και ως Μακεδόνες, η Μακεδονία είναι και θα παραμείνει ελληνική. Ζήτω η Μακεδονία! Θα κλείσω με το εξής, που είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Το 1953 ο νομπελίστας ο Σεφέρης βρέθηκε στην Κύπρο και εκεί στην Κύπρο είδε γραμμένο σε έναν τοίχο και το αποτύπωσε το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά μας. Τι λέει? Την Ελλάδα θέλουμε και αστρώγομεν πέτρες. Και εμείς τι θέλουμε? Τη Μακεδονία θέλουμε και αστρώμε πέτρες. Σας επενώ μέσα από την καρδιά μου να είσαστε πάντοτε καλά και να έχετε την ευλογία του Θεού.